Δικό μου. Και την οποία τον άνθρωπο εδώ. Ναι, ναι. Τον Άρη. Την οποία τη συζητήσαμε κιόλας εδώ που είπες αυτό το θέμα για το οποίο σε ρωτάνε πάντα τέλος πάντων, ναι, για το παιδί. Έχεις τοποθετηθεί πάνω στο θέμα, ναι, αυτό. Και είπες ότι η ιεράρχηση μιας γυναίκας είναι αν δεν μπορεί να κάνει παιδί μόνη της, να κάνει εξωσωματική. Και μετά, αν δεν κάνει και αυτό, να πεις ότι δεν μπορώ να κάνω παιδί. Κάτι τέτοιο είπες. Πώς ακριβώς το είπες? Δεν τη θυμάμαι τη συνέντευξη. Ήταν περιοθεσία. Περιοθεσία. Ναι. Είχα πει ότι καταλαβαίνω την ανάγκη των ανθρώπων να έχουν ένα δικό τους παιδί. Mm-hmm. Και εντάξει, αφού σου δίνεται η ευκαιρία μέσω της επιστήμης, αλλά όταν και αυτό γίνεται μια κατάχρηση. Δηλαδή, ακούω 18 εξωσωματικές. Ναι, έχεις δίκιο. Δηλαδή, εκεί έχεις πάρει ένα όπλο, το έχεις βάλει στον κρόταφό σου και ετοιμάζεσαι να αυτοκτονήσεις. Τι να το κάνεις το παιδί? Θέλω να πω ότι κάτι σημαίνει αυτό. Πρέπει να φουγκραζόμαστε και λίγο τα σημάδια που μας δίνει το γύρο μας. Να προσπαθήσεις, δεν λέω. Και καταλαβαίνω και είναι σημαντικό η Φέη να έχει ένα παιδί με τον Γιώργο και όχι με το του Αλουνού. Αλλά εντάξει, υπάρχουν κι άλλες. Δεν θέλεις την υπερβολή. Νομίζω ότι κάνουν κακό στον εαυτό τους και ότι υπάρχει η δυνατότητα να το συναίσθημά σου να το βγάλεις και σε ένα πλάσμα που το έχει ανάγκη. Δεν το έχω κάνει, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Σίγουρα, αλλά εγώ ξέρω κάτι. Το βλέπω από μένα, το μόνο που ξέρω είναι ότι την ίδια τρυφερότητα που αισθάνομαι για το ανήψιμο, που είναι δικό μου παιδί, την ίδια αισθάνομαι και για ένα άλλο παιδάκι. Δεν βλέπω το άλλο παιδάκι να το κάνω πέρα. Παιδάκι είναι. Θα του μιλήσω με την ίδια ζεστασιά. Mm-hmm. Θα το κατανοήσω με τον ίδιο τρόπο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από μένα. Δεν ξέρω τώρα πώς. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Εσείς είσαστε γονείς και έχετε παιδιά και δεν ξέρω. Είσαστε σε καλύτερη θέση για να μιλήσετε. Όταν είσαι γονιός, πιστεύω αυτό που λες, το σκέφτεσαι ακόμα περισσότερο.